Κυρίες και κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού με τη συνεργασία της Ενδοχώρας σήμερα στη Θράκη και σήμερα σε ένα χωριό που παραξενεύει πολλούς όταν ακούν το όνομά του, το Αυξέντιο. Και μάλιστα συγκεκριμένα είμαστε μέσα στο μουσείο που φέρει το όνομά του και μαζί με την πρόεδρο του Συλλόγου των Κυπρίων Ομού Ξάνθης, την Ελένη Χατζηγεωργίου, την ψυχή αυτού του μουσείου. Ελένη μου, να λοιπόν που ανταμώσαμε και βρισκόμαστε εδώ πέρα σε αυτό που έχεις καταθέσει την ψυχή σου, έτσι, σε αυτό εδώ το μουσείο. Πώς ξεκίνησε η έμπνευσή του και η ιστορία? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ και εσένα και την Ενδοχώρα για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τη Θράκη μας γενικότερα αλλά και για μας τους Κύπριους ειδικότερα. Βρισκόμαστε στο χωριό του Γρηγόρη. Έτσι το λέω εγώ. Παράξενα ακούγεται. Γιατί είναι χωριό του Γρηγόρη. Το χωριό που βρισκόμαστε δημιουργήθηκε το 1926 από μικρασιάτες πρόσφυγες. Τότε έδωσαν όνομα στο οικισμό, το έδωσαν το όνομα Νέο Κατράμιο. Γιατί δίπλα είναι ένας οικισμός μουσουλμανικός στο παλιό Κατράμιο. Έτσι το χωριό το βάφτισαν Νέο Κατράμιο. Το 1960 οι κάτοικοι του οικισμού ήθελαν να αλλάξουν το όνομα του χωριού. Τότε το χωριό υπαγόταν στην κοινότητα της Διομηδίας. Ο γραμματέας της κοινότητας, συμπτωματικά, είχε υπηρετήσει με τον Γρηγόρη Αυξεντίου στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο Κιλκίς, επάνω στη Δοϊράνη. Ο συγκινημένος και από τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, πολύ κοντά η θυσία του Σταυραετού, έδωσε στους κατοίκους την έμπνευση να του βαφτίσουν Αυξέντιο προς τιμή του Γρηγόρη Αυξεντίου. Οι κάτοικοι το δέχτηκαν, υπέβαλαν αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικό, το οποίο το αποδέχθηκε και έτσι μετονομάστηκε το χωριό σε Αυξέντιο προς τιμή του Γρηγόρη Αυξεντίου. Στην Κύπρο, ολόκληρη Κύπρο, δεν έχουμε χωριό που να έχει όνομα κάποιου ήρωα. Ναι. Έχουμε όμως εδώ στη Θράκη το Αυξέντιο. Πάλι καλά, είναι μια αρχή. Έτσι, είναι ακριβώς. Μια αρχή. Όλα τα πράγματα θέλουν το πρώτο βήμα. Έτσι. Και εδώ, σε αυτό το μικρό χωριό που δεν το βάζει το μάτι σου και περνάς από την Εθνική και ούτε καν το προσέχεις και το βλέπεις, εάν έρθει κανείς βρίσκει ένα καταπληκτικό μουσείο, δηλαδή έχω πάθει πλάκα. Ναι. Με την ομορφιά του, τη φροντίδα του, την καθαρότητά του, τις ωραίες προθήκες του κλπ. Πες μας λοιπόν τι έχει σχετικά με τον Γρηγόρη, για να πάμε μετά στην ιστορία του. Λοιπόν, το μουσείο αυτό έχει στο ισόγειο, να πούμε είναι καθαρά ιστορικό υλικό, είναι καθαρά ιστορικός ο χώρος του μουσείου το ισόγειο. Έχουμε καταρχήν μία προθήκη, στην οποία προθήκη υπάρχει το ιερότερο κειμήλιο του χώρου, που είναι ένα τμήμα από το σακάκι που φορούσε ο Γρηγόρης Αυξεντίου στη μεγάλη του θυσία. Γι' αυτό και βλέπεις έχει αυτή την ειδική τοποθέτηση, εκτός αυτού έχει ειδική τοποθέτηση με χαρτί ειδικό κτλ. Για να μην τραβάει υγρασία, έχει υποστεί ειδική συντήρηση από το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου και πρέπει να συντηρείται κατά αυτόν τον τρόπο και εδώ πέρα για να συντηρηθεί. Αυτό βέβαια δεν το είχαμε όταν έγιναν τα εγγένεια, γιατί έγιναν πάρα πολύ βιαστικά τα εγγένεια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ήρθε μετέπειτα και το οφείλουμε την άφιξη του εκθέματος αυτού στην τότε πρόεδρο του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης, αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, την αγαπητή μου και μακαριστή Κλέρη Αγγελίδου, η οποία ήταν και υπουργός Παιδείας της Κύπρου ένα διάστημα, αγωνίστρια της ΕΟΚΑ, ευαισθητοποιημένη η Κλέρη Αγγελίδου, με την οποία είχαμε επαφή διαχρονικά εμείς, είχε έρθει και στην Ξάθη πριν από τα εγγένεια την προηγούμενη χρονιά και τοποθετήσαμε μαρμάρινες πινακίδες σε δρόμους της Ξάθης, γιατί οι δύο μεγαλύτεροι δρόμοι της Ξάθης φέρουν τα ονόματα Κυπρίων ηρώων. Η μία είναι του Μιχαήλ Καραολή, η άλλη του Ανδρέου Δημητρίου. Είχαμε και μία τρίτη ηρώων Κύπρου, την οποία πέρασαν από το Συμβούλιο και άλλαξαν το όνομα της, χωρίς να το καταλάβουμε εμείς από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά τώρα τελευταία, στο νέο οικισμό που έγινε στο νοσοκομείο της Ξάθης κοντά, έχουμε και οδό Ευαγόρα Παλικαρίδη. Πάλι καλά. Κάνεις καλά και το σημειώνεις για τον Καραολή και τον Δημητρίου, διότι
πολλοί λόγω χώρου στην Πινακίδα γράφουν Καραολή Δημητρίου και νομίζει ο κόσμος ότι είναι ο Καραολής Δημητρίου, ότι είναι ένας ήρωας. Το κακό είναι με τα επώνυμα τα δικά μας μπερδεύονται με τα ονόματα. Με τα μικρά και τα επίθετα. Δεν είναι κακό, είναι πολύ καλό. Είναι Ανδρέας Δημητρίου. Έτσι Ανδρέας ήταν όμως και στα αρχαία χρόνια. Ναι, ναι. Το πατρόνυμο γινόταν επίθετο. Άρα λοιπόν εσείς οι Κύπροι κρατάτε πολλά από την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, οπότε δεν είναι καθόλου κακό. Εμείς οι Ελλαδίτες πρέπει να μάθουμε από εσάς περισσότερα πράγματα. Και στη διάλεκτο μας οι περισσότερες λέξεις έχουν αρχαία και στην προφορά. Ακριβώς. Πώς αλλιώς, εσύ είσαι Κυπρία, πώς βρέθηκες εδώ, πώς είσαι εδώ? Εμείς όταν καταλάβαμε, έχουμε μετά την τουρκική εισβολή στο νησί μας, 200.000 κόσμος αναγκαστήκαμε να διασκορπιστούμε σε διάφορα σημεία της γης. Άλλοι ήρθαν στην Ελλάδα, άλλοι πήγαν Αμερική, Αγγλία, Γερμανία, σε πολλές χώρες, Αυστραλία κτλ. Στην Ελλάδα είμαστε πάνω από 30.000 Κύπροι. Στην περιοχή μας εδώ ήμασταν λίγοι. Προσπαθήσαμε αρχικά να κάνουμε ένα σύλλογο στην αρχή για να αλληλοβοηθούμε, μεταξύ μας ο ένας τον άλλο. Και στη συνέχεια το επεκτείναμε να ασχοληθούμε και με τη μετάδοση του πολιτισμού της Κύπρου μας εδώ, αλλά να λαμβάνουμε και μέρος στις δράσεις που γίνονται στην περιοχή μας, στην Ξάφη, μεταφέροντας ταυτόχρονα και την Κύπρο εδώ στην Ξάφη. Ο πολιτισμός, η ιστορία μας, όλα αυτά πρέπει να μεταφερθούν εδώ, όπως και εμείς κατεβαίνοντας στην Κύπρο ή μέσω των δράσεων που κάνουμε μεταφέρουμε το και τα Τιστράκης στο νησί μας. Και μέσα του ραδιοφώνου της Κύπρου, του ΡΙΚ, πολλές φορές σε πολλές συνεντεύξεις που έκανα κάθε φορά που πήγαινα στην Κύπρο, 2-3 συνεντεύξεις τις κάναμε με την Έλενα τη Χαραλάμπος, και μεταφέραμε το τι γίνεται στην Θράκη και στην Ξάφη μας. Από ποιο χωριό που σήμερα δυστυχώς είναι στα κατεχόμενα κατάγεσαι? Κατάγομαι από τη Ζόδια. Η Ζόδια είναι χωριό το οποίο ιδρύθηκε πριν από το 200 π.Χ. από τη μαρτυρή ο Παυσανίας ο περιηγητής, ο οποίος πήγε στη γενέτειρα της Ζόδιας, στη Ζωτία, η οποία ανήκει σήμερα στο Δήμο Μεγαλούπολης. Στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία. Στην Πελοπόννησο, ναι. Αρκαδία και Κύπρος και Κρήτη ήταν πάντα ανοιχτές γραμμές, ένα ωραίο τρίγωνο. Μα αν δείτε σε όλη την Κύπρο, γιατί με τις ραδιοφωνικές εκπομπές που κάνω είχα κάνει και αναφορά σε όλα τα χωριά του νησιού, και ψάχνω σε κάθε χωριό πότε ιδρύθηκε και το όνομα του, από πού προήλθε και τα λοιπά, θα δείτε ότι πάρα πολλά χωριά του νησιού και τοπονύμια έχουν ονόματα που υπάρχουν και στην Πελοπόννησο. Στην Αρκαδία κυρίως και στην Κρήτη. Ναι, έτσι ακριβώς. Ακόμα και ο Καραβάς, που ακούτε τον Καραβάς στα κατεχόμενα στην Κύπρο, υπάρχει αντίστοιχος Καραβάς στην... Που δείχνει τις διαδρομές των ανθρώπων. Έτσι, ακριβώς. Έτσι. Βέβαια, σήμερα το χωριό σου στην Κύπρο μας δεν έχει αυτό το όνομα. Σήμερα οι Τούρκοι κατακτητές μετονόμασαν το χωριό σε Μποστάνη. Αυτό σημαίνει ότι έπαραν μια ψαλιδιά, ναι, και έκοψαν τη σύνδεση του χωριού με τους προγόνους τους. Δεν μπορούν να την κόψουν εντελώς όμως, γιατί στα αγγλικά εξακολουθούν να το έχουν ζώδια. Ναι, εννοώ τι επιχειρούν, τι επιχείρησαν, ναι, ναι, τι νομίζουν ότι κάνουν. Νομίζουν ότι με την αλλαγή αυτή, με τον αλλάξουν τα τοπονύμια, αλλάζουν την ιστορία ενός τόπου. Πολύ η ιστορία όμως δεν αλλάζεται. Έτσι. Γιατί σκάβοντας τη γη, τι θα βρεις, δείχνει τον πολιτισμό αυτό που κατοικούσαν αυτή τη γη. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Πάμε λοιπόν εδώ στον ήρωά μας τώρα, γιατί κεντρικό μας πρόσωπο, ναι, είναι ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου. Μόλις σταθήκαμε στα πόδια μας εμείς και αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει ένα χωριό εδώ, το οποίο ονομάζεται Αυξέντιο, αρχίσαμε να ψάχνουμε τι γίνεται. Κάποια στιγμή ο δήμαρχος της Λύσης, της γενέτειρας του Αυξεντίου, βρήκανε στην Κύπρο, έχει εκεί στην Κολώνα, θα το δείτε στα πλάνα σας μετά, μία επιτύμβια στήλη ενός στρατιώτη, του Διονύση του Καρδιανού. Ποιος καταγόταν από την καρδία της Ανατολικής Θράκης, κατέβηκε στο νησί με το εκστρατευτικό σώμα του Κίμωνα, του Αθηναίου στρατηγού, για να ελευθερώσει την Κύπρο από τους Πέρσες. Έπεσε μαχόμενος λοιπόν ο Καρδιανός και συμπτωματικά ο Θρακιώτης πολεμιστής θαύτηκε έξω από τη γενέτειρα του Αυξεντίου, από τη Λύση. Κοίτα να δεις τώρα, έτσι, τίποτα έτσι, δεν είναι τυχαίο. Ακριβώς. Σκάβοντας το χωράφι, ο τότε δήμαρχος της Λύσης, να το οργώσει για να φυτέψει και τα λοιπά, βρήκαν την επιτύμβια στήλη.
η οποία σήμερα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Λευκωσίας. Ευτυχώς, αλλά έχουμε εμείς ακριβές αντίγραφο, εκ μαγείο, το οποίο έκανε η Κλέρη Αγγελίδου και μας έφερε, για να δείχνει, και θέλαμε αυτό το πράγμα να μπει εδώ στο Μουσείο επί την Βιαστήλη, γιατί ακριβώς αυτή δείχνει και τη σύνδεση της Θράκης από τα αρχαία χρόνια. Αν και μετά εγώ ψάχνοντας, παρόλο το ότι είμαι πετατζού, έτσι μου αρέσει να αποκαλώ τον εαυτό μου, γιατί είμαι πολιτικός μηχανικός και τοπογράφος μηχανικός, και παρόλο ότι η ασχολία μου είναι θετικός κλάδος, η ιστορία ήταν η αγαπημένη μου από μικρή. Είχα την τύχη να έχω μια εξαιρετική φιλόλογο, την Ντούλαντι Χατζικοστή, η οποία μου ενέπνευσε τη μεγάλη αγάπη για τα ελληνικά γράμματα και την ιστορία. Τι σημαντικό πράγμα. Έτσι, και ακριβώς. Οι μαθητές να αναφέρουν τους δασκάλους τους. Δεν πρόκειται να την ξεχάσω αυτήν τη δασκάλα ποτέ. Τη λάτρευα. Τη λάτρευα. Αν ο δάσκαλος είναι καλός. Αφού στο δεύτερο έτος δεν είχε το δικό μου το τμήμα, και ήρθε η καθηγήτρια και μου ζήτησε να πάω στο δικό της. Και λέω, κυρία, θα έρθω με τη φιλενάδα μου. Και πήγα, άλλαξα τμήμα για τη δασκάλα, για την καθηγήτρια. Εξαιρετική καθηγήτρια. Είδες. Εξαιρετική. Έτσι λοιπόν η σύνδεση Κύπρου, βλέπεις που όλη ο ελληνικός χώρος είναι ένας και αδιέρετος. Έτσι ακριβώς. Έτσι, ενιαίος σε όλα τα χρόνια της ιστορίας. Να πω κάτι πριν το λησμονήσω, ότι φυσικά η σχέση της Θράκης με την Κύπρο δεν ξεκίνησε με τον Διονύση τον Καρδιανό. Εκ των υστέρων ανακάλυψα εγώ, γιατί έχω και μια μανία, να ψάχνω παλιά βιβλία. Mm-hmm. Εκδόσεις οι οποίες δεν κυκλοφορούν πλέον, του 1700, του 1500, mm-hmm. που δεν μπορείς να τις βρεις ούτε σε παλαιοπολία ούτε πουθενά, αλλά είχε κάνει μια εξαιρετική δουλειά το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, το οποίο έχει σκανάρει πάρα πολλά τέτοια βιβλία παλιά και τα έχει στην ηλεκτρονική του βιβλιοθήκη, η οποία είναι προσβάσιμη στον καθένα. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, μπαίνω εγώ μέσα και κατεβάζω τέτοια βιβλία, έχει κάποια βιβλία ιστορίας και τα λοιπά της εποχής εκείνης, στα οποία έχει καταγραφές που δεν τις βρίσκει σήμερα. Σε ένα τέτοιο βιβλίο λοιπόν βρήκα ότι οι πρώτοι Έλληνες που κατέβηκαν στην Κύπρο ήταν οι Θρακόφρυγες το 5000 π.Χ. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν ήταν από το, η πτώση της Τρίας και μετά που κατέβηκαν οι Αχαιοί και τα λοιπά, mm-hmm. είχαμε τους Θρακόφρυγες ακόμα πιο πριν. Και άρα πολύ, οι σχέσεις της Θράκης είναι ακόμα πιο παλιές. Και μ' αρέσει πως το λες Θρακόφρυγες, γιατί κάποιοι τους λένε μόνο Φρύγες, ενώ είναι και Μακεδόνες μαζί από τη Βρυγιείδα που τις λέμε Πρέσπες, τις λίμνες αυτές τις λέμε Πρέσπες. Είναι Βρυγιείδες το όνομα, Βρύγες που γίνανε το Β, γίνεται Φ, γίνεται Φρύγες. Δηλαδή αυτοί που κυριάρχησαν στη Χερσόνησο της Μικράς Ασίας ήταν οι Βρύγες, οι οποίοι είναι Μακεδονοθράκες. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, γιατί τους κατατάσσουν στους ανατολίτικους λαούς. Όχι, δεν έχουν καμιά σχέση με τους ανατολίτικες, είναι Έλληνες. Ακριβώς. Καμιά ακριβώς. σχέση. Ο Αλέξανδρος το απέδειξε όταν πήγε εκεί να λύσει το βόρδιο δεσμό, να τελειώνει με αυτά. Έτσι. Λοιπόν, από το 5000, παρόλο που η ιστορία τώρα της Κύπρου με τα καινούργια αρχαιολογικά ευρήματα έχει φτάσει στο 11-12.000 π.Χ. Με ευρήματα και απολιθώματα που, δηλαδή παλιά λέγανε 8.000. Μα και στην Ελλάδα προχωράμε ακόμα πιο πολύ με τους σπηλαιολόγους, με τις ανακαλύψεις που κάνουν. Πάει ακόμα πιο πολύ πίσω η ιστορία. Όπως και η γραφή δεν ήταν τόσο σύντομα όπως την παρουσιάζουμε, είναι πολύ πιο παλιά. Έτσι, μπράβο. Να τα λέμε αυτά. Πάμε λοιπόν στον Αυξεντίου. Λοιπόν, αφού ανακαλύψαμε το χωριό εμείς, ο Δήμαρχος της Λύσης έψαχνε να βρει τη γενέτειρα του Διονύση του Καρδιανού. Οπότε συναντάει κάποια στιγμή τον Δήμαρχο του Ψεματισμένου, του οποίου η σύζυγος είναι από την Πεζούλα, ένα χωριό εδώ δίπλα στο Αυξέντιο. Και του λέει, τι ψάχνεις, την καρδία? Η καρδία είναι οικισμός της Ανατολικής Θράκης, το κατεχόμενο από την Τουρκία σήμερα τμήμα της Θράκης. Εγώ έτσι το λέω και σε όποιους αρέσει. Σε όποιους αρέσει. Έτσι ακριβώς. Γιατί είναι ελληνική περιοχή που κατακτήθηκε από την Τουρκία. Και μάλιστα μαχητή η Ανατολική Θράκη. Παραδόθηκε κυριολεκτικά. Είναι το μεγάλο μου παράπονο, όπως και όλων των φίλων Θρακιωτών, η παράδοση της Θράκης. Τότε από το Βενιζέλο, χωρίς καμιά αντίσταση του ελληνικού στρατού. Έψαχνε λοιπόν να βρει την καρδία και του λέει, τι ψάχνει να βρει την καρδία όταν υπάρχει ολόκληρο Αυξέντιο? Ήρθε σε επαφή ο Δήμαρχος της Λύσης μαζί μας. Εμείς το φέραμε σε επαφή με το Δήμο Βιστονίδας, τότε ο οικισμός υπαγόταν στο Δήμο Βιστονίδας. Και έτσι ξεκίνησαν οι σχέσεις στο Δύο Πόλεο και ιδρύθηκε η πρωτομή του μουσείου, του Γρηγόρη Αυξεντίου,
σαν ηρώων του χωριού, το μνημείο που έγινε. Που είδαμε έξω, ναι. Ναι, για το οποίο θυμάμαι τότε είχε επικοινωνία ο δήμαρχος της Βιστονίδας για να αναπλάσει το χώρο. Είναι ένα τμήμα από την αυλή του σχολείου που αποσπάστηκε για να γίνει αυτό. Και είχαμε επικοινωνία και με τον Γιάννο τον Κρανιδιώτη, τον Μακαρίτη, ο οποίος μόλις άκουσε ότι, γιατί μίλησα μαζί του, εγώ λέω αυτό και αυτό θέλουμε να κάνουμε για τον Αυξεντίου, Ελένη μου λέει με 1000 και θέλω να είμαι στα εγγένεια. Δυστυχώς σκοτώθηκε το μεταξύ μέχρι να γίνουν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής, αλλά έγινε και έγινε και αδελφοποίηση της γενέτειρας του Αυξεντίου με το χωριό. Με το Δήμο Βιστονίδας, τον οποίο παγόταν το χωριό. Μάλιστα. Έπρεπε να γίνει με το Δήμο, ναι. Δεν μπορούσε να γίνει με το χωριό από τη στιγμή που πάγεται στο Δήμο. Από τότε εμείς θέσαμε το θέμα ότι πρέπει να γίνει και ένα σπίτι του Γρηγόρη. Για μένα ένα χωριό ολόκληρο δεν αρκεί. Πρέπει να έχει ένα σπίτι στο οποίο κάποιος, οποιοσδήποτε επισκέπτης μπαίνει μέσα στο χωριό και ακούει το Αυξέντιο, να ξέρει ότι είναι το χωριό του Γρηγόρη. Και δεν μπορεί να μιλάς για χωριό του Γρηγόρη χωρίς να μπορεί να δει ο άλλος την ιστορία του Γρηγόρη. Και την ιστορία του Γρηγόρη μπορεί να τη δει μόνο μέσα στο σπίτι του. Τα παιδιά εδώ στο χωριό, που είναι Θρακιωτόπουλα, ναι. Πώς το εισέπραξαν, πώς το εισπράττουν αυτό, είναι απέναντι από τον νηπιαγωγείο, είναι δηλαδή, πώς το βλέπουν αυτό το σπίτι όταν έρχεται προφανώς. Είναι περήφανα τα παιδιά του χωριού και πάνω όταν ανέβουμε θα δείτε και κάποιους πίνακες που κάναν τα παιδιά εδώ του νηπιαγωγείου. Του νηπιαγωγείου. Και όταν ήρθαν εδώ επίσκεψη στο μουσείο μου τους φέραμε τη δασκάλα τους και τους έχω κρεμάσει πάνω στο χώρο που έχουμε τις προβολές. Τι τρομερό πράγμα να νιώθεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσα χιλιόμετρα μακριά από το χωριό σου να τον θεωρείς δικό σου και αυτό είναι. Ανέκαθεν οι σχέσεις αυτές ήταν μεγάλες της Κύπρου με την Ελλάδα γενικότερα και με τη Θράκη. Ναι, Ελένη, μου λέω για το παιδί του νηπιαγωγείου. Πόσο σημαντικό είναι αυτή η απόσταση. Το παιδάκι είναι τι του δίνεις εσύ. Ακριβώς. Εάν εσύ ο δάσκαλος δώσεις το παιδάκι την ιστορία ενός τόπου, ότι αυτός ο τόπος είναι και αυτός κατοικείται από Έλληνες και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι είναι δικοί μας, είναι αδέλφια μας, το παιδάκι θα αγαπήσει αυτόν τον τόπο. Έτσι. Και το βλέπεις έντονα στην Ξάθη, να ξεφύγω λίγο από το θέμα τώρα, και να πω ότι έχουμε ένα σχολείο, ένα δημοτικό σχολείο στην Ξάθη, το 4ο δημοτικό σχολείο, του οποίου η δασκάλα με τα παιδιά της, τα εκάστοτε παιδιά της, γιατί κάθε 2 χρόνια αλλάζει, έχει αποσπάσει 4 βραβεία, έχει 4 συμμετοχές και έχει πάρει 3 βραβεία στον παγκόσμιο διαγωνισμό που γίνεται για την Κύπρο. Κύπρος δεν ξεχνώ, διεκδικώ. Έχει πάρει το σχολείο αυτό 3 βραβεία. Μάλιστα. 2 βραβεία με τραγούδια, 2 πρώτα βραβεία και 1 δεύτερο. 2 βραβεία με τραγούδια και 1 βραβείο εκεί, με ταινία. Εκεί στο Κύτταρο, αν μπορέσει να γίνει δουλειά, θα αλλάξουν τα πάντα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς μπορεί να νιώσει κάποιος και ιδιαίτερα εμείς που είμαστε πρόσφυγες, που νιώθουμε ότι είμαστε αδικημένοι. Γιατί είμαστε αδικημένοι? Μας εκτοπίσαν από τον τόπο μας με μια προδοσία. Πουληθήκαμε κυριολεκτικά. Και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται εδώ και τόσα χρόνια και βλέπεις τους φίλους μας στην Ευρώπη και παγκοσμία να μην κάνουν τίποτα και να μην συγκινούνται. Και εμφανίζεται σήμερα ο Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, μιας χώρας η οποία έχει κατοχή, έχει κάνει εισβολή και έχει κατοχή εδώ από το 1974 το 37% της κυπριακής γης και βγαίνει και μας λέει με θράσος ότι δεν υπάρχει κυπριακή δημοκρατία, είναι τεθνέωσα. Αυτοί όλοι να αναγνωρίζουν τον Ερντογάν ως ειρηνευτή. Και ως συνομιλητή του. Στο πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ως συνομιλητή, συνεργάτη, συναλλασσόμενο. Έτσι ακριβώς. Χωρίς να το έχουν επιβάλει καμιά κύρωση και να ζητάνε από εμάς να κάνουμε κυρώσεις στη Ρωσία γιατί κάνει εισβολή. Ο οποίος άνθρωπος έχει κατακτά αυτή τη στιγμή, έχει υποκατοχή ευρωπαϊκό έδαφος. Έτσι ακριβώς. Για να δούμε για την Ευρώπη. Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο ευρωπαϊκό έδαφος, και ένα τμήμα κράτους, μέλος του ΟΗΕ, που ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ απαγορεύει αυτό το πράγμα. Και το ΝΑΤΟ. Άλλο κράτος μέλος να καταλαβαίνει. Εντάξει, το ΝΑΤΟ δεν μας πιάνει εμάς, γιατί δεν υπαγόμαστε στο ΝΑΤΟ εμείς σαν κράτος. Την Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Αλλά είναι χωριστό κράτος η Κύπρος. Οπότε δεν μπορεί να πάει εκεί. Ναι, αλλά με τον ΟΗΕ όμως. 90% για την Ένωση. Ο ΝΟΗΕ όμως δεν έχει το δικαίωμα. Ναι. Βάσει του χάρτη των ΗΠΑ. Ναι, αλλά οι Κύπροι 3 φορές ψηφίσανε για την Ένωση. Όχι μόνο 3 φορές. Και ζητήσαν την Ένωση. Οι Κύπροι διαχρονικά στην ιστορία τους. Κάθε φορά που γιόρταζαν την 25η Μαρτίου
γιατί πρέπει να πω ότι όλες τις μεγάλες γιορτές του γένους, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, στην Κύπρο τα γιορτάζουμε. Και γιορτάζουμε με εκδηλώσεις στα σχολεία μας και με παρελάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κάθε φορά λοιπόν και μέσα στις εκκλησίες διαβοής γινόταν δημοψήφισμα για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα ήταν ένα θέμα το οποίο έπεσε για πρώτη φορά το 1821 στο Παρίσι. Ναι, και να πούμε εδώ ότι έχουμε πάρα πολλούς Κυπρίους που πολέμησαν το 1921 για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Χίλιοι τουλάχιστον εθελοντές. Τουλάχιστον χίλια και εθελοντές. Ας γυρίσουμε στον μεγάλο Σταυραϊτό. Θυμάμαι ένα στίχο του Κώστα Μόντι. Όταν διάβασα την ιστορία σου, το βράδυ είχα πειρετό. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό το στίχο. Κανένας δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Το ότι έναν παλικάρι πέθανε, σκοτώθηκε, θυσιάστηκε εγνώση του. Γιατί έπρεπε να πεθάνει. Αυτή ήταν η κουβέντα που είπε ο Γρηγόρης Αυξαντίου στα παλικάρια του. Είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω τον Αυγουστή τον Ευσταθίου. Το ηρωικό παλικάρι που έμεινε με τον Αυξαντίου μέχρι το τέλος. Γιατί ο Αυξαντίου όταν τους περικυκλώσαν το πρωί, μετά την προδοσία, έδωσε εντολή στα παλικάρια του να παραδοθούν. Κανένας δεν ήθελε να εγκαταλείψει τον Αυξαντίου και να παραδοθούν στους Αγγλέζους. Αλλά ο Αυξαντίου τους είπε, εσείς πρέπει να παραδοθείτε. Θα σας χρειαστεί αλλού η πατρίδα. Εγώ πρέπει να μείνω και να θυσιαστώ. Ήξερε ότι οι Αγγλέζοι περιμέναν να βγει ο Αυξαντίου με τα χέρια σηκωμένα ψηλά. Ο Αυξαντίου ήταν υπαρχηγός της ΕΟΚΑ. Ήταν το όραμα των παλικαριών του. Ήταν ο μάστρος. Έτσι τον αποκαλούσα. Ο μάστρος μας. Αυτές τις μέρες είναι και επέτειος θανάτου ενός άλλου παλικαριού της ΕΟΚΑ, ο οποίος πέφτοντας από προδοτικές σφαίρες τους πρόδωσαν και τους χτύπησαν Τουρκοκύπροι επικουρικοί. Τελευταίες του κουβέντες ήταν στον Αυξαντίου, γιατί ήταν μαζί με τον Αυξαντίου. «Μάστρο, πεθαίνω. Ζήτω η Ελλάς». Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το Ελλάς, γιατί πνίγηκε από το αίμα του το παλικάρι. Ο Αυξαντίου ήταν η ψυχή των παλικαριών. Και ήξεραν οι Άγγλοι, γι' αυτό είχαν κατεβάσει και τηλεοπτικά συνεργεία για να αποθανατήσουν τη στιγμή που θα παραδιδόταν ο Αυξαντίου, που θα ήταν οπωσδήποτε το μεγαλύτερο χτύπημα στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο Αυξαντίου δεν τους έκανε τη χάρη. Θυσιάστηκε για να γίνει παράδειγμα στα παλικάρια του. Για να δώσει όθηση στον αγώνα, να δώσει πίστη στον αγώνα. Ότι τίποτα δεν μπορούν να μας κάνουν. Το μόνο που μπορούν να μας κάνουν είναι να πάρουν τη ζωή μας. Την ψυχή μας δεν την παίρνουν όμως. Γιατί η ψυχή του Αυξαντίου πέταξε πολύ μακριά. Να μεταφέρει το μήνυμα σε όλους τους σκλάβους λαούς της γης. Ότι έτσι αποκτάται ελευθερία. Με αγώνες. Και όχι από τον καναπέ. Έτσι ακριβώς. Και από το διαδίκτυο. Έτσι ακριβώς. Πόσο χρονών ήτανε? Ήταν 27 χρονών. Να τα ακούνε μερικοί. Και να πούμε ότι κυρίως τα παιδιά της ΕΟΚΑ ήταν γυμνασιόπαιδα. Οι περισσότεροι αγωνιστές ήταν ηλικίες 19-20 χρονών. 18 χρονών ήταν ο Παλικαρίδης όταν απαγχωνίστηκε. Και έχουμε παιδιά μαθητές 15-16 χρονών που τους σκότωναν οι Άγγλοι εμψυχρό, γιατί διαδηλώναν. Και ο μικρότερος ήρωας του αγώνα είναι ο Δημητράκης, ο Δημητρίου. Ο Δημητράκης. 8 χρονών παιδάκι. Το έγκλημά του διαδήλωνε με τους μεγάλους. Και τι έκανε, πέταξε πετρούλες στους Αγγλέζους στρατιώτες. Γιατί το παιδάκι 8 χρονών, τι πέτρα θα σηκώσει στα χέρια του για να πετάξει. Κι όμως ο Αγγλέζος φαντάρος έβγαλε το μένος του στο παιδάκι των 8 χρονών, πυροβολώντας το ακριβώς πάνω από το μάτι. Κι όμως ο Αγγλέζος σήμερα, η Αγγλία σήμερα, είναι εταίρος. Είναι στην Ευρώπη. Κάνει κουμάντο στον πλανήτη Γη. Πώς έχουν καταφέρει οι γενοκτόνοι
οι τύρανοι και αυτοί που όλοι αιματοκύλησαν τον πλανήτη Γη να λέγονται μεγάλες δυνάμεις και να τους λέμε και συμμάχους, εγώ αυτό δεν το έχω καταφέρει. Συγχωράμε, θα πεθάνω, αλλά αυτή την απορία θα έχω. Πώς μπορώ να είμαι συνομιλητής με αυτά τα καθάρματα? Γιατί έχουν τη δύναμη, έχουν το χρήμα, έχουν το στρατό και επιβάλλουν τις δικές τους απόψεις στους μικρούς λαούς. Okay, εγώ δεν παίζω σε αυτό το παιχνίδι. Όταν ήρθε ο Χάρτινγκ στην Κύπρο, το φέρανε οι Αγγλέζοι, γιατί είχε καταφέρει να κάνει εκκαθάριση στην Αφρική τους Μάο Μάο. Το φέραν λοιπόν, αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με την ΕΟΚΑ, να σταματήσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ, να το σταματήσει. Τους τρομοκράτες, έτσι μας αποκαλούν και έτσι μας αποκαλούν μέχρι σήμερα. Έχει και μουσείο για τον αγώνα της ΕΟΚΑ στην Αγγλία. Ναι, ναι. Και, μας αποκαλούν μέχρι σήμερα τρομοκράτες. Λοιπόν, όταν ήρθε ο Χάρτινγκ, περιχαρής ότι ήρθε να καθαρίσει τον τόπο, βγήκε στο ραδιόφωνο στο ΡΙΚ, το οποίο ελεγχόταν τότε από τους Άγγλους, και έκανε τη δήλωση ότι φαίνεται ο ιστός της Αράχνης γύρω από την ΕΟΚΑ και εντός 48 ώρων την έχει καθαρίσει. Ο Χάρτινγκ πήγε στο σπιτάκι του και η ΕΟΚΑ έκανε τον αγώνα της, και ας ήρθαν οι πολιτικοί μετά και υπογράψαν τις συμφωνίες της Ζυρίχης, δημιουργήθηκε κράτος. Οι σκλάβοι έγιναν κράτος. Γιατί υπήρχε η πίστη σε αυτόν τον αγώνα. Και υπάρχει ακόμα. Η πίστη. Ευτυχώς υπάρχει ακόμα. Η πίστη. Ακόμα. Κανένας δεν υπολόγιζε τίποτα. Ούτε μικρή, ούτε μεγάλη, ούτε μάνες, ούτε τίποτα. Με έλεγε ιστορία η Κλέρη Αγγελίδου, η οποία ήταν και συνδετικός κρίκος μεταξύ Μακαρίου και Γρίβα, μετέφερε επιστολές και τα λοιπά, και είχε κρατήσει και το Γρίβα ένα διάστημα με τον άντρα της στο σπίτι, ότι κάποια στιγμή πήγαινε με το λεωφορείο και είχε στην αγκαλιά το μωρό της. Κάτω από το κάθισμά της είχε όπλα τη ΕΟΚΑ που καθόταν. Οι Αγγλέζοι σταματήσαν το λεωφορείο και ανέβηκαν επάνω να κάνουν έρευνα στο λεωφορείο. Η Κλέρη δεν κατέβηκε με την αιτιολογία ότι είχε το μωρό. Ανέβηκαν οι Αγγλέζοι επάνω, έκαναν την έρευνα και δεν κατάφεραν να δουν ότι κάτω από το κάθισμα της είχε όπλα. Φαντάζεστε τι ψυχραιμία έπρεπε να έχει αυτή η γυναίκα και τι θάρρος με το μωρό στην να αγκαλιά. Έχει ένα μωρό στην αγκαλιά, από κάτω της να έχει μια στίβα όπλα και να κρατήσει ψυχραιμία να μην προδοθεί. Ναι, δεν είναι αυτές οι μάνες, είναι και οι μάνες που έστελναν τα παιδιά τους στην ΕΟΚΑ. Οι μάνες όχι μόνο τα έστελναν τα παιδιά τους στην ΕΟΚΑ, αλλά αν δείτε και τους διαλόγους στα των μελοθανάτων για κρεμάλα με τις μανάδες τους, εκεί η μάνα πλέον είναι το κάτι άλλο. Ναι. Συμβουλή της μάνας, μη δηλιάσεις παιδί μου, κάνε μας περήφανος. Μη δηλιάσεις. Πήγαινε στην Αχώνη σαν Έλληνας. Η μάνα του Αυξεντίου δεν μπόρεσε να δει το παλικάρι να το θάψει. Οι Αγγλέζοι όλους αυτούς τους μεγάλους ήρωες του νησιού που ήταν στελέχη της οργάνωσης της ΕΟΚΑ, έστω και σκοτωνόντουσαν εκτός της Αχώνης, εκτός των κεντρικών φυλακών, δεν τους έδιναν στους οικείους τους να τους θάψουν. Φοβόντουσαν ότι θα ξεσηκωθεί ο λαός στην κηδεία και τους έθαβαν μέσα στα φυλακισμένα μνήματα κι αυτός. Έτσι ο Γρηγόρης Αυξεντίου είναι θαμμένος μαζί με τον Ευαγόρα Παλικαρίδη σε κοινόν τάφο, γιατί από ένα σημείο και μετά ο χώρος ήταν περιορισμένος και οι Αγγλέζοι για να κάνουν οικονομία τους έθαβαν 2-2 για να κάνουν οικονομία στον χώρο. Στάφος, λοιπόν, οπότε έθαψαν τον Αυξεντίου, τον οποίον κάλεσαν τον πατέρα του όταν τον πήγα στο νεκροτοφείο, στο νεκροτομείο μάλλον της Λευκωσίας, για αναγνώριση. Ο πατέρας του πήγε με ένα φίλο του δικηγόρο, μπήκε μέσα ο πατέρας Αυξεντίου, αναγνώρισε τον γιο του και βγαίνει έξω χαμογελαστός. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, του λέει ο φίλος του, δεν ήταν ο Γρηγόρης, για να βγαίνεις χαμογελαστός. Του λέει προχώρα και θα σε πω. Αφού προχωρήσαν αρκετά, έβαλε τα κλάματα ο πιερές Αυξεντίου. Ξέσπασε. Ναι. Και του λέει, γιατί κλαις, αφού δεν ήταν ο Γρηγόρης. Όχι, του λέει, ήταν ο Γρηγόρης. Δεν ήθελα να δώσω το δικαίωμα σε αυτούς που το σκότωσαν ότι κλαίω τον Λεβέντη μου. Αυτός ήταν ο πατέρας
στον οποίο σε ανύποπτο χρόνο ο Γρηγόρης είχε γράψει «Θα με γνωρίσει ο πατέρας μου από τις χοντρές ελληνικές κοκάλες μου και από τον Κωνσταντινάτο που έχω στο λαιμό». Και αν δείτε τη φωτογραφία, ο Αυξαντίου μόνο έτσι γνωριζόταν, όπως τον έκανα μετά τη φωτιά που βάλα στο κρυσφύγετο με τις εμπριστικές χειρομοβίδες. Και όταν η μάνα του κάνα το μνημόσυνο στα 40 της, στο χωριό, έγραψε ένα ποίημα, το οποίο θα σας το δώσω, το ποίημα αυτό, με το οποίο δήλωνε την περηφάνεια της, γιατί ο γιος της θυσιάστηκε. Ελληνίδα μάνα. Ελληνίδα την μάνα. Βλέπουμε και το 21, καμιά διαφορά του Τάν Επιτάνς από τον αποχαιρετισμό της μάνας του Γρηγόρη Αυξεντίου. Κάλιο μια χούφτα τιμημένη στάχτη, ο γιος μου παραπροσκυνημένος, λέει η μάνα. Αυτή την διαχρονικότητα της ελληνικής ψυχής, την αδιάσπαστη και την συνεχή, δεν μπορούν να τη σπάσουν. Εκείνο είναι αυτό που πολεμάνε. Έτσι, το βλέπεις σε κάθε έκφανση της λαϊκής ψυχής αυτό. Έτσι. Και ένα άλλο σημαντικό έκθεμα εδώ πέρα είναι εκείνο εκεί το Αγγείο, το αντίγραφο του αρχαίου Κυπριακού Αγγείου, που έχει μέσα λίγο χώμα από τον τάφο ναι. του Μεγάλου Σταυραϊτού. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να μας φέρει αυτό το χώμα ο διευθυντής των κεντρικών φυλακών της Λευκωσίας, γιατί δεν μπορεί εύκολα να πάει κάποιος σε έναν τάφο και να πάρει χώμα. Ήρθε ο διευθυντής των κεντρικών φυλακών της Λευκωσίας κάποια στιγμή επίσκεψη στο χώρο και μας το έφερε. Και εγώ θεώρησα ότι ένα τέτοιο κοιμήλιο, ένα τέτοιο ιερό στοιχείο, μόνο σε ένα καθαρά κυπριακό ελληνικό αγγείο μπορεί να μπει. Σωστά. Θέλω να πω, Ελένη μου, ότι όποιος πάει στην Κύπρο πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί τα κελιά. Οπωσδήποτε να περάσει οπωσδήποτε. Από τα φυλακισμένα μνήματα. Τα μνήματα. Αλλά να περάσει οπωσδήποτε. Και το τονίζω αυτό το πράγμα και το λέω και στις ραδιοφωνικές μου εκπομπές συνέχεια όταν λέω το ιστορικό ημερολόγιο. Γιατί κάθε αρχή του μήνα κάνω αναφορά στο ιστορικό ημερολόγιο του μήνα και κυρίως στον αγώνα της ΕΟΚΑ αλλά και άλλα επεισόδια. Λοιπόν, να περάσουν οπωσδήποτε και από τα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς. Εκεί που κρατούσαν τους αγωνιστές και τους βασάνιζαν. Να δουν και τις αγχώνες, να τα δουν όλα. Εκεί υπάρχει μία μεγάλη έκθεση που έχει δημιουργήσει ο Σύλλογος των Αγωνιστών της ΕΟΚΑ με τα βασανιστήρια που έκαναν οι Εγγλέζοι στους αγωνιστές. Γιατί έχουμε 14 αγωνιστές της ΕΟΚΑ οι οποίοι πέθαναν κυριολεκτικά μέσα στα χέρια των βασανιστών. Από βασανιστήρια. Ακριβώς, από βασανιστήρια. Ακριβώς, ναι. Μιλάμε για τις σύγχρονες εποχές, τις εποχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι. Τα βασανιστήρια που έκαναν οι Εγγλέζοι δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν τα ταχάου των Γερμανών. Ναι, ναι. Εάν κάποιος πάει και δει τις εικόνες, τις αναπαραστάσεις που έχουν κάνει, θα φρίξει με το τι μπορούσε να κάνει, υποτίθεται, ένας πολιτισμένος Ευρωπαίος σε κάποιον άλλο. Γιατί το έγκλημα του ποιο ήταν? Όταν αγωνιζόταν για τη ελευθερία του τόπου του. Δεν ήταν εγκληματίας, δεν σκότωσε κανένα, δεν έκλεψε κανένα. Αγωνιζόταν για τη ελευθερία του τόπου του. Έχω συγχωριανό μου τον Νικόλο Γιάνγκο, που από το 1958 που το συνέλαβαν, το βασάνισαν και πέθανε στα χέρια τους και τον έθαψαν σε σημείο που δεν έχουν αποκαλύψει μέχρι σήμερα που είναι ο τάφος του. Είπαν απλώς ότι δραπέτευσε για να μην τους πει οποιοδήποτε τους κατηγορήσει ότι το βασάνισαν. Αλλά το βασάνισαν και το σκότωσαν. Και υπάρχει ο συγκρατούμενος του, ένας 14χρονος μαθητής τότε, που συνελήφθη μαζί του και αναφέρει όλα ό,τι τους κάνανε. Πώς σου δικαιολογείς μετά από όλα αυτά και που ξέρω και που μιλάω με πολλούς φίλους Κυπρίους, πώς δικαιολογείς το πώς οι Κύπροι είναι στην Αγγλία και κάνουν business? Κύπροι υπήρχαν από παλιά στην Αγγλία, ναι. όπως υπάρχουν και Ινδοί, και βλέπεις και τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας πλέον Ινδο. Από πού προέρχεται, έτσι ακριβώς. Γιατί ήταν σαν αποικίες, ο κόσμος έψαχνε να ζήσει. Και συνήθως πήγαινα στη χώρα η οποία είχε κατακτημένη τη χώρα τους. Αυτό βλέπεις, αυτό παρατηρώ εγώ τουλάχιστον. Διαχρονικά αυτό γινότανε. Γι' αυτό είχαμε πάρα πολλούς Κύπριους στην Αγγλία. Πήγαιναν εκεί να δουλέψουν και να ζήσουν. Μάλιστα. Ελένη μου, έχει επισκεψιμότητα ο χώρος εδώ πέρα, έρχονται
Έχει επισκεψιμότητα. Δυστυχώς ο Δήμος δεν έχει βάλει υπάλληλο εδώ πέρα για να το κρατάει ανοιχτό συνέχεια. Έρχομαι εγώ και ανοίγω. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνιμο. Δεν μπορώ να το έχω εγώ. Ιδίως όσο δούλευα, δεν μπορούσα. Δούλευα, ήταν και η δουλειά μου δύσκολη. Ήμουν με τον κατασκευαστικό κλάδο, οπότε δεν είχα και πολύ χρόνο. Αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να ανοίγω το χώρο. Άρα λοιπόν, αν κάποιος θέλει να έρθει εδώ, πρέπει να πάρει τηλέφωνο. Ναι, έχουμε πρώτα. Και στο ίντερνετ, έχουμε σελίδα και στο Facebook του Μουσείου, έχουμε τα τηλέφωνα όλα. Οπότε τηλεφωνεί για να επικοινωνήσει μαζί και να... Βεβαίως, και βεβαίως. Να έχουμε και το πλεονέκτημα εδώ, αν πεις, ξέρω εγώ, πλεονέκτημα, έτσι το θεωρώ εγώ, ότι έχουμε το 4ο σώμα στρατού. Mm-hmm. Και έχουμε στρατό εκ των πραγμάτων, σαν περιοχή παραμεθόρια. Και έχουμε κάνει μια συνεργασία με το ΔΣ στρατού. Και όλα τα παιδιά, οι οπλίτες μας που έρχονται και υπηρετούν εδώ πέρα στην Ξάφη, περνούν από το μουσείο. Και μαθαίνουν και την ιστορία. Και έτσι μαθαίνουν και την ιστορία της Κύπρου. Και επειδή πάρα πολλά παιδιά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και πολλά το έχουν παράπονο, γιατί δεν τους διδάσκεται η ιστορία της Κύπρου στα σχολεία τους, έκανα μία σύντομη περίληψη εγώ της ιστορίας της Κύπρου. Δεν είμαι ιστορικός, είμαι πεταντζού, όπως είπα από την αρχή, αλλά οι αδυναμίες είναι αδυναμίες. Έκανα λοιπόν μία περίληψη διαχρονική της ιστορίας της Κύπρου και τους τη μοιράζω μαζί με άλλα έντυπα που παίρνουν από εδώ από το μουσείο όταν έρχονται. Πολύ καλά κάνεις. Άλλωστε και βάσει συντάγματος. Τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Έτσι. Είναι τρομερό το ενδιαφέρον όμως και ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά. Και θυμάμαι σε μια παρτίδα παιδιών που είχε έρθει, είχε πάρα πολλά παιδιά που είχαν τελειώσει πανεπιστήμια. Είχαν περάσει 2 ώρες και δεν θέλαν να φύγουν από το μουσείο. Το τι ερωτήσεις με έκανα δεν μπορεί να το φανταστείς. Θυμάσαι έτσι κάποια που σε συνετάραξε. Πώς έγινε η συμφωνία της Ζηρίχης, πώς η Κύπρος έφτασε εδώ. Ζήσατε εσείς στην εισβολή. Τι μνήμες έχετε από εκεί. Τι να πεις. Τι μνήμες να πεις σε έναν παλικάρι 20 χρονών, 25 χρονών που υπηρετεί τη θητεία του εδώ στην Ελλάδα για έναν πόλεμο που πέρασες εσύ, ο οποίος ήταν βάρβαρος. Γιατί σε οποιοδήποτε κοριτσάκι να πεις τώρα εδώ στην Ελλάδα να είναι 22 χρονών και να το βάλει να σπρώχνει τα έντερα ξεκυλιασμένο ανθρώπου στην κοιλιά του, δεν νομίζω ότι θα το κάνει εύκολα. Δυστυχώς αυτά σε στιγματίζουν σε όλη σου τη ζωή. Αυτό δεν ήταν πόλεμος. Συγγνώμη, δεν συγκέρισα. Δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Κάποιοι άλλοι πρέπει να ζητήσουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Προτρέπω τους φίλους που θα επισκεφτούν την Ξάνθη, τη Θράκη, μια μικρή στάση, λίγο πριν φτάσουν στην Ξάνθη, εδώ, σε αυτό το μουσείο, σε αυτό το μουσείο που συνδέει 2 ακριτικές περιοχές του ελληνισμού, τη Θράκη μας και την Κύπρο μας. Μπορούν να το βρουν και στο ίντερνετ. Το έχουμε κάνει σελίδα και στο Facebook για το μουσείο αυτό, το οποίο δεν λέγεται μουσείο στην ουσία, το λέμε Κέντρο Ανάδειξης Λαογραφικής και Ιστορικής Ενότητας Θράκης Κύπρου Γρηγόρης Αυξεντίου, γιατί με αυτόν τον τίτλο μπορούσε να ενταχθεί τότε στο πρόγραμμα που το εντάξαμε για να κατασκευαστεί το κτίριο. Και έχουμε και σαν σελίδα δική μας του Συλλόγου Κυπρίων το μουσείο και έχουμε κάνει και σχετικό βίντεο. Το κάναμε μετά τα εγκαίνια για να το μοίρασα τότε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε διάφορα πρακτορία ταξιδιωτικά κτλ. Για να γνωρίζουν τον χώρο και να τον εντάσσουν στις εκδρομές τους, να γνωρίσει ο κόσμος τον χώρο. Όμως εδώ έχω έρθει μαζί με τον εκδότη της εδωχώρας, τον Γιάννη τον Κουριανίδη, που άκουσον συνδέεται με τον Αυξεντίου διαμέσου του πατρός του. Έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και εγώ τώρα το μάθα αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Ας τον υποδεχτούμε λοιπόν για να μας πει αυτό στα δικά του. Έτσι. Γιάννη, τώρα το μάθαμε, μπαίνοντας εδώ πέρα μέσα, μας το κρατάγες μυστικό, ότι συνδέεσαι με τον Αυξεντίου με κάποιον τρόπο. Όχι εγώ βέβαια, άμεσα. Ναι. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου υπηρετούσε ως δόκιμος στο χωριό Αετός της, του νομού Κλικής, στη Δοϊράνη κοντά. Εκεί ήταν ανθυπολογαγός ο πατέρας μου τότε, ήταν ενεργεία από τη Σχολή Ευελπίδων. Υπηρετούσε εκεί τη θητεία, την υπηρεσία, έκανε την υπηρεσία του εκεί.
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου λοιπόν, όταν αποφάσισε να κατέβει στην Κύπρο να δώσει τον αγώνα του για τη λευτεριά της Μεγαλονήσου μας, επειδή είχαν πολύ φιλική σχέση με τον πατέρα μου, του λέει: «Κύριε Ανθρωπολόχαγε, επίτρεψέ μου να σου αφήσω κάτι για ενθύμιο». Και του άφησε τα κιάλια του, τα στρατιωτικά του κιάλια, τα οποία ο πατέρας μου τα έχει ακόμη στην κατοχή του. Ο πατέρας μου είναι 99 χρονών. Είναι 99 χρονών. Γερός, ακμαίος. Και μου είπε κάποια στιγμή, όταν φύγω από αυτόν τον κόσμο, αυτά τα κιάλια να τα παραδώσουμε στο, εγώ και ο αδερφός μου δηλαδή, να τα δώσουμε στο μουσείο που έχει δημιουργηθεί εκεί στο χωριό, στον αετό του νομού Κυλικής, για να πάρουν τη θέση τους σε μια προθήκη εκεί. Και σωστά. Αυτό είναι όλο. Θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να προτείνω σε όλους τους Έλληνες που επισκέπτουν την Κύπρο, πέρα από τις παραλίες και τις ομορφιές του νησιού που θα απολαύσουν, να πάνε στον ιερότερο χώρο του ελληνισμού. Για μένα είναι ο ιερότερος χώρος σε όλο τον κόσμο και τον ελληνισμό. Τα φυλακισμένα μνήματα. Τα μνήματα. Αυτά που θα νιώσει εκεί θα είναι συγκλονιστικά και θα καταλάβει ακριβώς όχι μόνο τη σημασία και το ρόλο του κυπριακού ελληνισμού στην αναγέννηση του ελληνικού έθνους γενικότερα, αλλά θα καταλάβει και το τι ήταν αυτό το οποίο μας βοηθάει να πάμε τον πατριωτισμό από τον έστικτο στη συνείδηση. Η θυσία των Κυπρίων αγωνιστών, των αδερφών μας Κυπρίων, νομίζω ότι ενσαρκώνει αυτή τη διαδικασία με τον καλύτερο τρόπο. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Και εγώ σε ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια και σένα και στο αρχαίο πολιτισμό που τόσο άξια χειρίζεσαι και προβάλλεις πράγματα για τον ελληνισμό και την ιστορία του.